Θα διαβάσουμε τη σελίδα 623. Είναι από το βιβλίο Ισαΐας ο Προφήτης, κεφάλαιο Ε. 5 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίδα 623. Τώρα θέλω ψάλι στον αγαπημένο μου, άσμα του αγαπητού μου, περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχε αμπελώνα, επιλόφου παχυτάτου, και περιέφραξε αυτόν και συνήθρισε εξ αυτού λίθους και φύτευσε αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού και κατασκεύασε έτη λινών εν αυτό, ευχαριστώ, και περιέμενε να κάνει σταφύλια, αλλά έκαμε αγριοστάφυλλα. Και τώρα κάτοικοι Ιερουσαλήμ και άνδρες Ιούδα κρίνατε παρακαλού αναμέσω εμού και το αμπελώνος μου. Τι το δυνατόν να κάμω έτη εις τον αμπελώνα μου και δεν έκαμα εις αυτόν. Γιατί λοιπόν ενώ περιέμενον να κάμει σταφύλια έκαμε αγριοστάφυλλα. Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει το φραγμόν αυτού και θέλει καταβαγωθεί. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον και θέλει κλαδευθεί, δεν θέλει κλαδευθεί ουδέ σκαφθεί. Αλλά θέλω συμβλαστήσει εκεί τρίβολη και άκανθε. Θέλω προστάξει έτσι τα νέφη να μην βρέξω στην βροχήν επ' αυτών. Αλλά ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα το εκλεκτόν αυτού φυτών. Και περιέμενε ο Κύριος κρίσιν πλην ιδού καταδυνάστευσης, δικαιοσύνην πλην ιδού κραυγή. Αμήν. Αλληλούια. Προφήτης Ισαΐας, δια Πνεύματος Αγίου, προφητεύει και εκφράζει ένα μεγάλο παράπονο του Θεού, λέγοντας ότι εγώ δια Πνεύματος Αγίου θα ψάλω εις τον αγαπημένον μου, άσμα του αγαπητού μου περί του αμπελώνος αυτού. Θα ψάλω ένα άσμα παράπονου, θα τολμούσα να πω ακόμη και απελπισίας, λέει ο Ισαΐας ο προφήτης δια Πνεύματος Αγίου για τον αμπελώνα, τον αγαπημένο αμπελώνα του Κυρίου των δυνάμεων. Έναν αμπελώνα που πραγματικά τον αγαπάει πολύ. Και εξηγεί. Ο αμπελώνας του αγαπημένου μου ήταν φετευμένος σε μια έφορη βουνοπλαγιά, λόφου παχυτάτου, το καλύτερο τόπο διάλεξε ο Θεός να φυτέψει τον αγαπημένο αμπελώνα του. Τον καθάρισε από τους λίθους και φύτευσε σε αυτόν τα πλέον εκλεκτά κλίματα. Διάλεξε, έψαξε, βρήκε τα πλέον εκλεκτά κλίματα και τα φύτευσε στον πλέον εκλεκτό τόπο επιλόφου παχυτάτου και εκεί δημιούργησε τον αμπελώνα του. Και ο αμπελώνας, ο αγαπημένος του Κυρίου, ήταν
ο λαός Ισραήλ, περιούσιος λαός, από τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Ισραήλ δηλαδή, δημιούργησε έναν μοναδικό λαό, τον οποίον μετέφερε στην Αίγυπτο και εκεί με θαυμάσια τεράστια και μεγαλεία τον έβγαλε, τον ελευθέρωσε, κατέστρεψε το Φαραώ και τους Αιγυπτίους, με μεγάλα θαύματα τον έβγαλε, άνοιξε τη θάλασσα στη μέση και από εκεί και πέρα παρέδωσε το λαό του στο νησού του Ναβί, ο οποίος τον έφερε μέσα στη γη Χανάν, τόπο ευλογίας, τόπο ρέοντα γάλα και μέλι, τον εγκατέστησε, του έδωσε κληρονομιά και διάλεξε ανάμεσα στις 12 φυλές τη φυλή του Ιούδα, τα εκλεκτά κλίματα, μέσα από τα οποία έβγαλε Δαβίδ, άνδρα εκλεκτό, άνδρα κατά την καρδία του Θεού, ο οποίος θα έπρατε κατά πάντα και έπραξε κατά πάντα τα θελήματα του Θεού, τον έχρισε βασιλιά, δημιούργησε βασιλεία Θεού, δημιούργησε βασιλεία Θεού που θα υπάρχει στους αιώνες των αιώνων, καθώς μέσα από αυτή τη βασιλεία ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο που απέστειλε τον Υιόν του το μονογενή να γίνει κατάρα, επικατάρατος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Φοβερή εκλογή, φοβερό έργο έκανε ο Θεός με τον αμπελώνα του, με το λαό Ισραήλ. Εάν σήμερα είμαστε εμείς εδώ, αυτό είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού προς τον αμπελώνα του και προς τα κλίματα τα εκλεκτά, προς το λαό Ισραήλ. Δηλαδή, εμείς είμαστε απόγονοι εκ του σπέρματος του Αβραάμ. Και δεν λέει εκ των σπερμάτων του Αβραάμ, εκ του σπέρματος του Αβραάμ που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ένα. Απίστευτο, αδερφοί αγαπητοί, το έργο του Θεού μέσα από τον αμπελώνα του. Έκτισε πύργο εν το μέσο αυτού, κατασκεύασε πατητήρι μεγάλο και περίμενε αυτός ο εκπληκτικός αμπελώνας του, εκπληκτικός λαός, ο λαός Ισραήλ, να φέρει στα φύλλα. Όμως με έκπληξη μαθαίνουμε και γνωρίζουμε εκ των πραγμάτων τώρα εμείς πάρα πολύ καλά ότι αυτός ο λαός έκανε αγριοστάφυλλα. Έφτασε μέχρι του σημείου να πει «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν, ποιον, τον Υιόν του Δαβίδ, ποιον, τον δικό τους Μεσσία, τον δικό τους βασιλιά, να τον σταυρώσουν». Και το μήνυμα σήμερα είναι το ερώτημα του Θεού, το οποίο μέσα από αυτό που διαβάζουμε αφορά τον σφόδρα αγαπημένο αμπελώνα του Κυρίου, τον σφόδρα αγαπημένο λαό του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης των Ισραήλ, λέγοντας «Τι ήταν δυνατόν να κάνω πιο πολύ για τον αμπελώνα μου και δεν το έκανα δι' αυτόν». Φοβερό ερώτημα, αδερφοί αγαπητοί, που μεταφέρεται
μέσα από το λαό Ισραήλ και στην Καινή Διαθήκη και στην Εκκλησία του Χριστού που είναι το σώμα του Χριστού, η δόξα του Χριστού, την οποία ο Θεός δημιούργησε έναν καινούριο λαό, έναν καινούριο αμπελώνα, με ιδιαιτέρως εκλεκτά κλίματα. Και εδώ θα θέλω να σας πω κάτι. Τα καλύτερα κλίματα, ο πατέρας μου είχε αμπέλια και μου δείχνε πώς διάλεγε και φύτευε τα αμπέλια. Τα καλύτερα κλίματα, τα πιο ανθεκτικά και τα πιο καρποφόρα ήταν τα μπολιασμένα κλίματα που φύτευε. Έπαιρνε το αγριό κλίμα, το μπόλιαζε, έκοβε όλα τα κλαριά, τα άγρια, άφηνε το ένα το μπολιασμένο και αυτό το φύτευε. Και αυτό το κλίμα, το μπολιασμένο κλίμα, ήταν το καλύτερο κλίμα. Γιατί έβγαζε συγκεκριμένα σταφύλια που ο πατέρας μου είχε διαλέξει για να φέρει, δηλαδή έπαιρνε κλίματα να φέρουν τα αυγουλά, τα λέγαμε τότε, τα καλύτερα σταφύλια, φαγόσιμα, τα μαύρα για να κάνει κόκκινο κρασί, τους ροδίτες για να κάνει το ροζ κρασί, τα άσπρα για να κάνει το άσπρο κρασί. Δηλαδή διάλεγε τα αμπέλια έτσι ώστε να κάνουν πραγματικά σταφύλια όπως τα ήθελε ο αμπελοργός. Φοβερό, αδερφοί. Δεν φύτευε στην τύχη και ό,τι βγάλουνε. Τα μπόλιαζε. Έτσι είναι και ο αμπελώνας του Κυρίου της Καινής Διαθήκης. Η Εκκλησία του Χριστού. Όλοι είμαστε μπολιασμένοι για να φέρουμε καρπό συγκεκριμένο, καλό και πολύ και προγνωρισμένο. Δεν είμαστε εδώ κανένας τυχαία. Κανένας δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Ο Χριστός λέει, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, εσείς τα κλίματα, ο πατέρας μου είναι ο Γεωργός. Αλλά αν κάποιο από αυτό τα εκλεκτά κλίματα, αμπέλια, δεν φέρει καρπό, το ξεριζώνει και το πετάει και δεν κάνει για τίποτα. Το ξύλο της αμπέλου δεν χρησιμοποιείται πουθενά, μόνο για φωτιά. Αδερφέ, είσαι ένα αμπέλι, ένα κλίμα που δεν βρέθηκες εδώ τυχαία. Ο Κύριος προσθέτει κάθε μέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία, αλλά το μήνυμα είναι ότι σε διάλεξε, σε μπόλιασε, σε προγνώρισε ποιο είναι το καλύτερο έργο που θα μπορούσες να κάνεις για να φέρεις καρπό πολύ, ο καρπός σου να μένει εις δόξα Θεού Πατρός. Θέλω να το ξαναπώ έτσι πως μου το φανέρωσε το βράδυ ο Θεός και το οποίο δεν το είχα καταλάβει ποτέ. Όσους προεγνώρισε τούτος και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού αυτού. Αλλά όσους προεγνώρισε και προώρησε τους έχει προορίσει για ένα συγκεκριμένο έργο. Τον Σαούλ, τον Παύλο, προκαταβολής κόσμου,
δια του Ιησού Χριστού, τον είχε προγνωρίσει να γίνει Απόστολος των Εθνών. Δεν έγινε τυχαία, ούτε πήγε και σπούδασε θεολόγος, αλλά ο Κύριος τον επισκέφθηκε με φως υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου. Τον αναγέννησε, τον πόλιασε. Θέλω μέσα από τον Παύλο να δεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Είναι συγκλονιστικό αυτό το μήνυμα που μου δώσε ο Θεός σήμερα. Είσαι ένα ξεχωριστό κλίμα στον Αμπελώνα του Κυρίου, που ο Θεός προκαταβολής κόσμου, δηλαδή πριν να πει γεννηθεί το φως, καταλάβατε τι λέει, πριν να πει εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη, ο Θεός σε προγνώρισε, σου δώσε όνομα, τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή σου, τίποτα. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, σε αναγέννησε, σε μπόλιασε, σε πρόσθεσε στην εκκλησία του, σε καλλιέργησε, σε φρόντισε, σε πότισε, σε έσκαψε, σε κόπρισε, σε κλάδεψε, έκανε το καλύτερο για σένα, γιατί θέλει να φέρει τον προσδιορισμένο καρπό ο ίδιος από σένα. Μαύρα σταφύλια για μαύρο κρασί, αυγουλάτα σταφύλια για να τρώγεσαι, ροδίτες για να κάνεις κρασί συγκεκριμένο. Έχει προσδιορίσει το έργο σου, αδερφέ μου. Έχει προγραμματίσει τη ζωή σου, όλες τις λεπτομέρειες της ζωής σου. Το καταλαβαίνεις τι είσαι? Ένα κλίμα εκλεκτό, μοναδικό, για να φέρει συγκεκριμένο καρπό. Κύριε Θεέ μου, δεν είναι σαν την Παλαιά Διαθήκη εκλεκτά κλίματα μη μπολιασμένα. Καινή Διαθήκη εκλεκτά κλίματα μπολιασμένα όλα ένα-ένα. Και τον πόλη αυτό προσδιορίζει τον καρποφορία σου. Και σε φύτεψε μέσα στην εκκλησία, σε ποτίζει, σε κλαδεύει. Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου τώρα, αδερφή, σήμερα έζησα φοβερές καταστάσεις. Πηγαίναμε μαζί στα μπέλια μας και κοίταγε ένα-ένα. Και έκοβε τα κλαδιά από τα λέμαργα, τα έλεγε, τα άκαρπα. Αυτό είναι λέμαργο και μου εξηγούσε, αλλά το έκανε ο Θεός για να το θυμάμαι σήμερα. Ο Θεός με έδωσε σε μια οικογένεια που έχουν, που είχα και αμπέλια. Και καλλιεργούσε το κάθε κλίμα, όχι όλο το αμπέλι, το κάθε κλίμα ξεχωριστά. Και μου έλεγε, το βλέπεις αυτό? Δεν έκανε καρπό, θα το ξεριζώσω, γιατί πιάνει και τη γη, τζάμπα πιάνει τη γη. Και το ξερίζωνε. Και μετά πήγαινε και μπόλιαζε ο ίδιος. Τι να σας πω τώρα, στο σπίτι μας ακόμη έχουμε μπολιασμένες λεμονιές, πορτοκαλιές. Και σήμερα μου λέει, αναχτές μου λέει, πήγαινε κόψε λεμόνια να φέρεις για να φάμε, που είχαμε τραπέζι στο σπίτι μας σε αδερφούς. Από τα μπολιασμένες, από τις μπολιασμένες λεμονιές του πατέρα μου. Κάθε ένα το φρόντιζε, αλλά ιδιαίτερα τα μπέλια. Από εκεί έβαζε τα κόκκινα, από εκεί έβαζε τα άσπρα, από εκεί έβαζε τα αυγουλάτα, από εδώ έβαζε τους ροδίτες σε κάθε περιοχή, για να μπορεί το κάθε ένα μπέλι να φέρει κλίμα το δικό του καλό καρπό. Και το φρόντιζε για να φέρει πολύ καρπό. Κατάλαβες ποιος είσαι? Σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, να το καταλάβουμε αυτό, σας παρακαλώ. Όλα είναι προγνωρισμένα από το Θεό.
Ποιος μπορεί να χαλάσει το σχέδιο του Θεού? Εσύ μόνο. Μόνο εσύ. Και το μήνυμα και το ερώτημα είναι, το ξαναδιαβάζω, τι το δυνατόν να κάνω σε σένα και δεν το έκανα? Γιατί έφερες αγριοστάφυλλα? Φοβερό δεν είναι? Να τα έχει τακτοποιήσει όλα ο Κύριος να φέρω καλό καρπό και εγώ να φέρω αγριοστάφυλλα. Και ρωτάει ο Θεός, τι ήθελες να σου κάνω περισσότερο? Τι ήταν αυτό που ήθελες? Όλα τα έχω έτοιμα, σου έχω ετοιμάσει έναν δρόμο ευλογίας. Και λέει στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας, επειδή εσύ, και ξέρετε σε ποιον το λέει, στον άγγελο της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας, ποιμένας είναι ο Χριστός, ο υπεύθυνος είναι άγγελος, αγγελιοφόρος, να φέρει μηνύματα. Τι είναι? Κλίμα, σταφύλι. Και χαίρεται γι' αυτόν τον άγγελο της Φιλαδελφίας. Εγώ ξέρω τα πάντα για σένα. Προκαταβολής κόσμου σε έκλεξα για την Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Για να φέρεις καρπό, καλό καρπό, πολύ, και είναι πολύ ευχαριστημένος. Και έφερες. Γιατί ξέρεις ότι χωρίς εμένα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έχεις μικρά δύναμη. Το ξέρεις ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αδελφέ μου, σφόδρα, αγαπημένε, σήμερα που μας έφερε ο Κύριος στην Εκκλησία Του, το έχεις καταλάβει ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα? Τίποτα! Τίποτα! Και όλοι οι άνθρωποι, λέει ο Λόγος του Θεού, έχουν πνεύμα. Έχουν λογική, μπορούν να κρίνουν, να διακρίνουν, να εξετάζουν, να σκεφτούν, να αποφασίζουν. Αλλά η έμπνευση του Παντοδυνάμου συνετίζει αυτούς. Αν θέλεις να είσαι συνετός και σοφός, πρέπει να ζητάς από τον Πατέρα Θεό την έμπνευση. Δηλαδή, τι θα πει έμπνευση? Φώτισέ με, Κύριε. Τι πρέπει να κάνω? Τι πρέπει να πω? Φώτισέ με, Κύριε Θεέ μου. Δεν θέλω να μιλήσω εγώ, θέλω εσύ να μιλάς. Φώτισέ με, Κύριε. Και λέει τώρα ο Θεός, εγώ, ο Πατέρας σου, θα σε συνετίζω εσένα που θέλεις να σε συνετίζω, που μου ζητάς. Εγώ, ο Χριστός, θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περιπατείς. Και εγώ, παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας, θα σε συμβουλεύω και θα σε οδηγώ εις πάσαν την αλήθεια και θα σου αποκαλύπτω και τα μέλλοντα. Όλα τα έχεις, αδερφέ. Όλα. Το Παντοδύναμο Θεό να σε συνετίζει. Το Χριστό δάσκαλός και καθηγητής σου να σε οδηγεί την οδόν την οποία πρέπει να περιπατείς. Και τον Παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας να σε συμβουλεύει και να σε οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Δεν σου λείπει τίποτα. Δεν υπάρχει κενό στη ζωή σου. Δεν υπάρχει κάτι που να πεις, Κύριε, αυτό δεν το έκανες για μένα. Τα καλύτερα και τα συνεχόμενα. Για να σου χαρίζει ζωή εδώ στη γη και αυτή η αυθονία. Αυθονία όχι υλική, πνευματική. Μην πάει το μυαλό σου ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για την υλική σου αυθονία. Για την πνευματική σου αυθονία. Δηλαδή,
Σε αυτόν δίνει πολλά λεφτά. Γιατί? Γιατί τον εμπιστεύεται ότι θα τα χρησιμοποιεί εις δόξαν και έπαινον Θεού. Όχι εις απόλαυση, άφρον, άφρον. Ψυχή μου, φάε, πίε και ευθέλου και φρένου, είδες πόσα αγαθά έχεις για όλη σου τη ζωή. Ανόητε άνθρωπε, πόσο θα ζήσεις? Ξέρεις αύριο αν θα μπορείς να έρθεις σε εκκλησία? Σήμερα, του λέει, ζητάνε τα δαιμόνια να πάρουν την ψυχή σου με αυτές τις σκέψεις που κάνεις. Εγώ σε ευλόγησα. Γιατί σε ευλόγησα? Να προσφέρεις. Δεν σε ευλόγησα να μαζεύεις. Να προσφέρεις σε ευλόγησα. Άφρον, άφρον. Τι ήταν να κάνω και δεν το έκανα? Και από εδώ και πέρα πια αρχίζει ο Θεός να φυλάει η κρίση του Θεού. Είναι φοβερό να πέσει κάποιος ισχύρας Θεού ζώντος. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ξέρεις τι θα πει? Να σου έχει ετοιμασμένη ζωή και αυτή εν αυθονία πνευματική, ζωή ευλογημένη κατά πάντα, να σου έχει ετοιμασμένο σπίτι στον ουρανό. Να τα έχει όλα έτοιμα και εδώ και εκεί πάνω. Και εσύ, αντί να κάνεις καλά σταφύλια, κάνεις αγριοστάφυλλα. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί η κρίση είναι τρομακτική. Επαναλαμβάνω. Είναι φοβερό να πέσει της ισχύρας Θεού ζώντος. Γι' αυτό ταύτα μελέτα, αλλά όχι για να τα μάθεις, για να μένεις. Όχι για να κηρύττεις, για να μένεις. Όχι για να κάνεις το δάσκαλο. Μεγαλύτερα κατάκριση θα έρθει, για να μένεις. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε. Και τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά και πάλι δεν έχεις εξασφαλίσει τη βασιλεία των ουρανών. Έχεις εξασφαλίσει μια προσωρινή προκοπή. Προσωρινή. Εμείς θέλουμε όμως αιώνια ευλογία. Ο Θεός θέλει να σου χαρίσει αιώνια ευλογία, γι' αυτό πρόσεχε. Αυτή η προσωρινή προκοπή μπορεί να είναι παγίδα. Να πεις «εγώ είμαι». Ποιος είσαι εσύ? «Εγώ είμαι». Τι ωραίο που είναι αυτό. Έχω τρία σλόγγαν, συγγνώμη, για την έκφραση στη ζωή μου. Το πρώτο είναι «δεν πειράζει». Ό,τι και να σου κάνουν, ό,τι και να σου λένε, ό,τι και να γίνεται, δεν πειράζει. Ο Κύριος να τους ευλογήσει πιο πολύ από μένα. Αλλά μέσα από την καρδιά μου ο Θεός το έχει κάνει. Το δεύτερο σλόγγαν είναι «ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος». Δηλαδή, εγώ. Τι εγώ? Δενεκές ξεγάνωτος, έτσι μου είχε πει ο Θεός όταν πρώτον μπήκα στην εκκλησία. Δενεκές ξεγάνωτος. Τι μπορώ να κάνω εγώ? Και το τρίτο είναι «πρόσεχε». Αγρύπνα και προσεύχω, γιατί ο Κύριος έρχεται καθήν ώραν, δε στοχάζεσαι. Το κατάλαβες? Δεν ξέρεις αύριο τι θα κάνει ο Θεός. Να μην είμαστε αφρόνες, αλλά να είμαστε φρόνιμες παρθένες. Όχι μωρές παρθένες, φρόνιμες, διοικούμενες από το Πνεύμα το Άγιο. Αγαπημένο μου αδέρφια, η ψυχή μου σήμερα είναι συντετριμένη. Πιο κάτω δεν γίνεται. Πιο πολύ δεν γίνεται.
τι σόι κλίμα είμαι εγώ. Όχι τι νομίζω. Τι νομίζει. Τι σόι κλίμα είμαι εγώ. Ο Θεός θα μας φυλάει. Αμήν.